Όπως μαθαίνουμε στα σχολεία, η έννοια του επίπεδου συμπίπτει με την έννοια του χώρου δύο διαστάσεων και η έννοια της ευθείας γραμμής με την έννοια του χώρου μίας διάστασης. Ομοίως μας έχουν εντυπώσει στο μυαλό ότι όταν έχουμε ένα αντικείμενο δύο διαστάσεων, πρέπει αυτό να είναι εμβαπτισμένο σε έναν χώρο περισσότερων διαστάσεων και να περιέχει μέσα του όλους τους χώρους λιγότερων διαστάσεων. Όλες αυτές οι ιδέες είναι εντελώς λανθασμένες και για να βρεθούμε στον κόσμο της σύγχρονης επιστημονικής πραγματικότητας πρέπει να τις ξεγράψουμε από το νου μας. Ο βασικός κορμός των θετικών επιστημών είναι η φυσική και τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά, όπως μαθαίνουμε από το δημοτικό ακόμα, είναι μια επιστήμη της φαντασίας. Όταν μιλάμε για ευθείες, για σχήματα, μιλάμε για σχήματα τα οποία δεν συνοδεύονται από την ιδιότητα της ύλης. Είναι σχήματα που έχουν κάποιες ιδιότητες. Όλα αυτά τα σχήματα εκφράζονται από μαθηματικές σχέσεις. Το γεγονός αυτό το γνωρίζουμε από το σχολείο μας, αλλά το ξεχνάμε αργότερα. Αυτό που ο δάσκαλος ζωγραφίζει στον πίνακα σαν μια ευθεία γραμμή, φτιαγμένη από κυμολία, ο μαθηματικός την περιγράφει με μια μαθηματική σχέση, ψ ίσον αχ συν β. Τόσο η ευθεία γραμμή πάνω στον πίνακα, όσο και η μαθηματική σχέση, είναι το ίδιο πράγμα. Με τον ίδιο τρόπο, ο μαθηματικός μπορεί να περιγράψει κάθε σχήμα οσονδήποτε διαστάσεων με ιδεατές μαθηματικές σχέσεις. Το βασικό υλικό που χρησιμοποιούν τα μαθηματικά είναι η έννοια του χώρου, μέσα στον οποίο διαμορφώνονται τα φανταστικά αυτά σχήματα. Μια ιδιότητα του χώρου, του πρώτου υλικού των μαθηματικών, είναι οι διαστάσεις. Τα μαθηματικά μπορούν να χειρίζονται οσεσδήποτε διαστάσεις μέσα από μαθηματικές σχέσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Στα μαθηματικά η έννοια της διάστασης είναι ενιαία. Είτε μιλάμε για μία διάσταση, είτε μιλάμε για χίλιες, για νη διαστάσεις. Οι διαστάσεις των μαθηματικών είναι ισοδύναμες και ισότιμες. Και αν χρειαζόμαστε να τις μετρήσουμε αυτές τις διαστάσεις, θα τις μετράγαμε με την ίδια μεζούρα. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε νη διαστάσεις, όπου νη είναι ένας ακέραιος αριθμός, και αν όλες τις διαστάσεις, εκτός από μία, τις μετράμε με μία μεζούρα, για παράδειγμα το εκατοστό του μέτρου, και την μία και μοναδική που απομένει με κάποια διαφορετική, για παράδειγμα το δευτερόλεπτο, τότε δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή αυτή η μία διάσταση που ξεχωρίσαμε δεν είναι διάσταση, αλλά πιθανότατα ένα διαφορετικό μέγεθος παραγόμενο από αυτή, ή ότι και οι δύο μεζούρες με τις οποίες μετρήσαμε τις δύο ομάδες των διαστάσεων, άσχετα αν δεν το καταλαβαίνουμε, είναι στην πραγματικότητα οι ίδιες.